Είναι αλήθεια ότι οι ελληνοτουρκικέ σχέσεις διέγουν περίοδο ύφεση στους τελευταίους μήνες. Με την 7η Δεκεμβρίου να αποτελεί καμπή μετά την υπογραφή διακήρυξης φιλίας και καλής γειτονίας των δύο χωρών. Ωστόσο, όπω επισημάναμε σε προγενέστερα βίντεό μα, η Τουρκία δεν έχει κάνει βήμα πίσω από τι διεκδικήσει σε βάρο μα. Ενώ αποτελεί οξύμορο γεγονό, από τη μία να λέμε ότι είμαστε φίλοι και καλοί γείτονε, και από την άλλη να εξακολουθεί να υφίσταται το κάζου μπέλ των Τούρκων σε βάρο τη χώρα μα. Αυτό επισήμανε ο βουλευτή Ευρυπίδη Τηλιανίδη, ο οποίο είπε ότι όσο παραμένει σε ισχύ το κάζου μπέλ που έλαβε το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, θα συνεχίσει να αποτελεί αγκάθι μεταξύ των δύο χωρών ο πολιτικό αναφέρθηκε με ρεαλιστικό τρόπο στη συνάντηση Ερντογά Μητσοτάκη και τη διακήρυξη τη Αθήνα που υπεγράφει, υπενθυμίζοντα τι δεν πρέπει να ξεχάσουν. Τονίζοντα ότι τα προβλήματα συνεχίζονται παρά τη θετική ατζέντα μεταξύ των δύο χωρών, ο Έλληνα βουλευτή αναφέρθηκε στο Αιγαίο λέγοντα ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρο τη εθνική μα κυριαρχία. Ω αυτό το θέμα αποτελεί αιτία πολέμου για την Τουρκία, θα συνεχίσει να είναι αγκάθι στι σχέσει μα με αυτήν. Στην παρούσα φάση, τρία είναι τα ενεργειακά project τα οποία τρέχουν με επίκεντρο Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, του East Med, του EuroAsia Interconnector και του EuroAfrica Interconnector. Εκτίμησή μα είναι ότι η προσέγγιση Τουρκία-Ελλάδα που επιχειρείται έχει ω βάση την ενέργεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τον καθορισμό τη ενεργειακή πίτα για κάθε χώρα να προηγείται τη οριοθέτηση τη ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα των δύο χωρών σύμφωνα με του Τούρκου. Η παραπάνω προσέγγιση φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο στι ΗΠΑ, Ένωση, οι, οι οποίε έχουν κάθε λόγο για το ξεκλείδωμα τη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια από Ασία-Αφρική και φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα τη Νοτιοανατολική Μεσογείου, Κύπρο-Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει καταδείξει επίση τη σημασία τη Αλεξανδρούπολη για τι ΗΠΑ, οι οποίε μέσω αυτή μεταφέρουν πληθώρα πολεμικού υλικού στον Ζελένσχη στη μάχη τη χώρα του κατά τη Ρωσία. Συνεπώ, οι ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν ειρήνη στο Αιγαίο. Όσο και την άρση του Κάζου Μπέλι από του Τούρκου, πεποίθησή μα είναι ότι θα γίνει εάν και εφόσον εμεί νωρίτερα δεχθούμε με την σύμφωνη γνώμη τη Άγκυρα την κατατόπου επέκταση των χωρικών υδάτων μα στο Αιγαίο από 6 ναυτικά μίλια σε 8 ναυτικά μίλια έω 10 ναυτικά μίλια σε περιοχέ που δεν έχουν υδρογονάνθρακε, αφού είναι γνωστό ότι το Αιγαίο είναι ήδη χαρτογραφημένο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.